Αυτό το επεισόδιο θα είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα, διότι θα περιλαμβάνει ένα ταξίδι στις γεύσεις και μάλιστα εντός Αττικής. Θα σας πάω στα τρία καλύτερα μέρη με παϊδάκια στην Αθήνα. Μάλλον για να ακριβολογώ, στην Αττική. Οι τρεις ταβέρνες λοιπόν που θα δείξω είναι αυτές που προσωπικά επιλέγω κάθε φορά που θέλω να φάω κοψίδια και δεν πληρώθηκα για να κάνω αυτό το βίντεο. Αντιθέτως, πλήρωσα σε κάποιες από αυτές για να κάνω τα γυρίσματα. Σταθερή αξία μαζί μου θα είναι αυτός. Αδερφικός φίλος, λάτρης των ταξιδιών και του καλού φαγητού, τρώει ό,τι να είναι, ενώ σε κάθε περιοχή θα μας ακολουθεί διαφορετική παρέα. Πρώτη φορά μπαίνω και είμαι χαρούμενος. Το ομορφότερο ταξίδι στο Tripman ever! Πώς σκέφτεσαι αυτή η ιδέα? Πραγματικά είναι δικιά μου ιδέα, θα έπρεπε να ήταν δικιά μου ιδέα. Εσύ πώς σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Είναι λίγο... έχει κάποιο ποσοστό επιτυχία. Εγώ γενικά ζητάω να μου βάζουν πάντα και λίγο πουτάκι για να έχει και το ψάχνο μέσα μου. Ναι, και το. Μπράβο, αυτό είναι σχετικό. Πολύ σωστή προσέγγιση. Και απορώ πως την έκανες και δεν έκανε. Ρε φίλε, απλά το θέμα είναι το βασικό στο παϊδάκι να μην μυρίζει. Δηλαδή, αν πιάσει το βασικό λάθος, να φάσει ένα παϊδάκι να μην μυρίζει. Δηλαδή, παίζουν κάτι παϊδάκια που μυρίζουν πολύ αρνίλα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό. Αν πετύχει εκεί πέρα. Από εκεί πέρα, εμένα μ' αρέσει να είναι και ελαφρώς, αλλά το πιπερωμένο. Ελαφρώς. Αλλά και τίκα στο λεμόνι, να πνίγεται στο λεμόνι. Και επίσης να μην παίρνεις και αυτές τις στροφές έτσι από εδώ. Ναι, τι άλλο μπορεί να είναι το παϊδάκι? Τι άλλο δηλαδή θεωρήσεις καλό σε ένα παϊδάκι? Εγώ αυτά. Ναι, το να έχει καλό κρέας και να είναι καλά ψημένο. Το καλό κρέας νομίζω είναι να μην μυρίζει ουσιαστικά. Τι άλλο μπορεί να έχει το καλό κρέας? Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κρέας είναι κακό αν μυρίζει. Μπορεί να είναι, νομίζω, λίγο πιο μεγάλο. Η ηλικία θα ρωτήσουμε πλάκα-πλάκα. Α, η ηλικία, μπράβο, η ηλικία που είπες παίζει μεγάλο ρόλο. Να ξέρω, θα είναι λίγο μακάβριο. Να προτιμάτε τις μικρές ηλικίες τα αρνάκια. Το πρώτο βράδυ θα πάμε στον Ταού Πεντέλη στη γωνιά του Τόρβα. Μια οικογενειακή ταβέρνα που γνώρισα πρόσφατα και κατευθείαν μπήκε στη λίστα του Top 3. Βρίσκεται πάνω στην πλαγιά της Πεντέλης και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι πραγματικά απέχει μισή ώρα από το κέντρο και νομίζεις ότι είσαι στο ταβερνάκι του χωριού. Ο χώρος είναι όμορφος και τα τζάκια που βρίσκονται μέσα σε κάθε διαμορφωμένο δωμάτιο δίνουν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή την εποχή θα σας πρότεινα να έρθετε καθημερινή δραδάκι και να αποφύγετε την Κυριακή μεσημέρι γιατί γίνεται χαμός. Όσο καλοκαιριάζει, επειδή ο κόσμος πάει παραλίες, όποτε και να έρθετε είναι μια χαρά. Εννοείται ότι φάγαμε παϊδάκια, νόστιμη χωριάτικη, κολοκυθάκια, πατάτες τηγανιτές και τζατζίκι. Αυτό είναι το σωστό πάχος του παϊδάκιου. Σε κάποια φάση που μας πήρε είδηση ο Κυριάκος, ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ήρθε και κάτσε μαζί μας, όπου ρίξαμε πολύ γέλιο και περάσαμε όμορφα. Έφερε και ένα τεράστιο κομμάτι ζυγούρι, το οποίο σχεδόν το εξαφανίσαμε. Παρόλο που το αφιέρωμα είναι στα παϊδάκια, όταν πάτε ρωτήστε αν υπάρχει. Πιο αργά ήρθαν και δύο φίλες μου, η Μαριλένα και η Μελίνα, και για να μην τα πολυλογώ, φάγαμε και το γλυκό μας και ξεκουβαλήσαμε από εκεί στις 2 το βράδυ. Μην μου το κάνεις μια νιά. Όχι. Πώς να το πάρω να το φάω? Ή να μην το φάω? Άρα και λίγο ψωμάκι. Ποτέ δεν καταλαβαίνω την πεπιπόδια. Άλλη μία. Ήταν που δεν θα τρώγες. Είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστώ κάτι άλλο για να καταλάβω τη γεύση του. Θα φάω. Θα αφήσεις. Κάτι αρχίζω σιγά σιγά τώρα και καταλαβαίνω. Κάτι σιγά σιγά. Έρχεται σιγά σιγά, Μανέλη. Να ξέφαγα όλο το παγωτό από πάνω, έτσι. Φάει, δοκίμασε και εσύ. Κάτσε να σταθεί. Τι να δοκιμάσω, Μαλέκα, αφού δεν άφησε την πόδα. Κάτσε, μόλις τελειώσω, δοκίμασε και εσύ. Αυτή τελευταία. Αν είναι παγωτό. Νομίζω δεν υπάρχει και αυτό. Θα είναι η πρώτη κακή κουβέντα που θα πω και το μαζί. Είναι όλα τα φαγητά πρέπει να τα δοκιμάσεις 2-3 φορές για να καταλάβεις τη γεύση τους. Δηλαδή, εγώ το κάνω καθαρά για γευσηγνωστικούς λόγους. Πού το βρήκατε αυτό το πράγμα, εσείς το φτιάχνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είστε επανειδή. Το αφήνω πάνω σου. Τι θέλω να φύγω τώρα.
Περιμένω και πάλι τον κλασικό τύπο για να δοκιμάσουμε και αυτή τη φορά παϊδάκια, αλλά στο κέντρο της Αθήνας. Από τις λίγες φορές που είσαι στην ώρα σου, έτσι όποτε είναι για φαγητό, είσαι αφήκο. Πρώτη φορά, πρώτη φορά. Και να σκεφτείς ότι δεν πεινάω πολύ σήμερα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κάθε φορά αργείς μισή ώρα, τύπου, δηλαδή ούτε γυναίκα δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Και σήμερα είσαι ακριβώς. Μπράβο. Τις τελευταίες φορές που έχουμε βρεθεί, είσαι αργήσει όλες. Εγώ είμαι στάρο όμως, μάνα και μάνα. Ωρεξάτο. Μαλακά, τι μπορώ να συστηθώ κανένα το πρωί. Τίποτα, τι μα λέω. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο. Τι? Τίποτα, απλά γουστάρω, παιδί. Θα πάμε στον Ηλία, ο οποίος φημίζεται για τα παϊδάκια. Φημίζεται για τα παϊδάκια του. Νομίζω ότι θα μπει επάξια στην πρώτη τρία. Όπα, όπα, περίμενε, μην άνοιγεσαι. Ηλίας, υπόπτω όνομα. Καλησπέρα, καλώς τον. Γιώργος Φάνης. Τι κάνουμε? Γιώργος. Με πιάνει εμένα το μάτσο τρώω πολύ. Καμία σχέση, με τρέψε αδυνάτο. Καλαματιανός. Ω, Καλαμάτα από πού? Ανάμεσα από την Καλαμάτα. Κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω τις μυρωδιές. Και εδώ πήραμε σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή παϊδάκια, πατάτες, χωριάτικη και τζατζίκι. Στον Ηλία έρχομαι πολλά χρόνια γιατί κάνει φανταστικό παϊδάκι, είναι σχετικά κοντά και η ποιότητά του παραμένει σταθερή. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι έχουν μαχαίρια που κόβουν και όχι αυτά τα κλασικά που είναι διακοσμητικά. Το που ακριβώς βρίσκεται, όπως και τα υπόλοιπα ταβερνάκια, σας τα αναφέρω στην περιγραφή του βίντεο, ενώ στο tripmen.net σας τα δείχνω και στο χάρτη. Μανώλη, μίλα μας και λίγο, ρε, πες κανένα κουβέντα. Φίλε, εκπλήσουμε τον εαυτό μου, μπράβο μου για την επιλογή, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα δηλαδή να είναι τόσο φοβερό. Εγώ ξαναήρθω, το ήξερα, αλλά... Μπράβο. Πρώτη φορά που πάτησε το πόδι του. Τι κάνουμε, ρε μαλάκα, σήμερα. Ωπα, ρε μαλάκα. Άλλου είδους από αυτό που φάγαμε στον τόρμα. Το μας είχε μπούτι, αυτός είχε πάει ήδη κανονικό, ε. Κανονικά έχει και αυτός μπουτάκι. Απλά σήμερα έτυχε να μην έχει, γιατί του ζήτησε. Μαλάκα, αυτή η κοκακόλα δη σου δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί κάποιοι και πήρετε, ε. Έχει μείνει και καφεδάκια το πρωί, ε. Είναι διπλός. Τη φορά θα πάμε προς τα νότια, οπότε έτσι καλύπτουμε όλο το φάσμα της Αττικής. Σε πρώτη φάση πήγαμε προς την Πεντέλη, δεύτερη φάση κινηθήκαμε στο κέντρο, ενώ αυτή τη φορά θα πάμε στον Πειραιά. Οπότε ξεκίνησα να πάω να πάρω εγώ το Φάνη, γιατί είναι στο δρόμο μου, και εκεί θα συναντήσουμε το Θανάση, το φίλο και παρουσιαστή του Moto in Action. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στο χώρο της μοτοσυκλέτας. Πού είσαι του Ζουκού? Ε, είναι. Ω, μαλακά, άκουσα εσύ. Έτοιμος. Έτοιμος, ναι. Έτοιμος. Ωρεξάντος. Εντάξει, δεν είναι. Μαλακά, τι έφαγε το Κυριακό, κάμε και σε μου. Βάλε, βάλε. Δεν την πάει, δεν μαλακά, αν έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Έχει σκεφτεί ποτέ να σταματήσει να τρως? Όχι, ρε. Δεν είναι ότι τώρα έχω σκάσει συγκυρίες. Δεν είναι ότι μα πήρε και παρήγγειλα τα κασουλάκια. Α, οι συγκυρίες θέλουν. Σύγκλου, ευθεία και δεξιά. Χτες γιορτή, προχτές γιορτή. Κάθε μέρα γιορτή. Παραποχτές γιορτή μαζί σου. Πω, ωραία μου φίλε, τι θα γίνει, πώς θα κάνω δίαιτα. Η τρίτη ταβέρνα που θα σας δείξω είναι το στέκι του Ζήση στον Προφήτη Ηλία στον Πειραιά. Ένα σχετικά new entry στη λίστα μου για τα κορυφαία παϊδάκια στο λεκανοπέδιο. Τον Θανάση που θα βρούμε εκεί, όσοι είστε μοτοσυκλετιστές τον γνωρίζετε. Όσοι δεν, είναι ο φίλος που κάναμε μαζί το vlog στη Σύρο. Ωραία, τα μπέλα δεν θα πούμε. Τι κάνεις, κάτω λίγο. Ο κύριος Ζήσης είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει και το μεράκι του βγαίνει στο αποτέλεσμα. Ό,τι και να έχω δοκιμάσει εδώ είναι απόλαυση.
Απόψε, λόγω του ότι κλείνουμε τον κύκλο της τριλογίας των Παϊδακίων, κάναμε και τη μεγαλύτερη γουρουνιά. Εκτός από τα κλασικά, δηλαδή παϊδάκια, χωριάτικη, πατάτες, τζατζίκι, πήραμε επιπλέον κοντοσούβλι και κοκορέτσι, ενώ εκεί που είχαμε την Γκάρη, ο κύριος Ζήσης μας έφερε να δοκιμάσουμε και αρνάκι. Όπως καταλαβαίνετε, ζοριστήκαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Αυτό εδώ είναι μπουτάκι. Και αυτό εδώ είναι μπουτάκι. Ο λιτοδίαιτος κύριος Μουρίγης. Εγώ και ο λιτοδίαιτος κύριος Γιάννο. Και... Να πούμε ότι έχω γύρω στα 10 με 15 χρόνια διαφορά από τα λαδοχεία. Οι άλλοι δεν τρώνε γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν χορέψει ο γιατρός. Εγώ ρε παράγκες, σας περνάω 20 χρόνια μικρότερο όσο σήμερα, γι' αυτό κάθομαι γιατρό. Γιατί μπορώ ακόμα, είμαι νέο παιδί. Φέρε άλλη μύθη. Για πλάκα το δώσεις. Δικά μας είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσετε να γράφετε από κάτω στα σχόλια μέρη που γνωρίζετε και προτείνετε και να το κάνετε, αλλά οι τρεις αυτές επιλογές είναι οι καλύτερες που έχω δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, εννοείται ότι ένα like μας χαροποιεί, ενώ για να ενημερώνεστε για τα ταξίδια που ανεβάζω κάθε εβδομάδα, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ακολουθήστε με σε Facebook, Instagram και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Καλή όρεξη! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους.